Γιαννακού. Στο Phil Gate. Σέντρα ψάχνοντας το Θεράποντος. Αυτός που κερδίζει είναι ο Κατσατής. Λασόπουλος για το Θεράποντος. Έχει μπροστά του πάντα τον Ταμού. Κουλούρης. Έχει χώρο για σέντρα. Είναι καλή η σέντρα, κεφαλιά. 1-0. 1-0 από τον Ευσταθίου. Στο 26. Ο Ευσταθίου βάζει μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους. Μαγική μπαλιά όμως από την σέντρα του Κουλούρη. Εδώ ελευθερώθηκε ο Βέσλεμ, είναι αυτός που έχει σκοράρει. Ο Βέσλεμ, ναι, αυτός είναι που έχει σκοράρει. Από τη σέντρα του Κουλούρη ο Βέσλεμ στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά. Καντάτσια, γκολ, 2-0. Η μπάλα που πέρασε από το τείχος και έφτασε στα δίχτυα, εξαιρετικό χτύπημα. Νομίζω όμως ότι φέρει ευθύνη και ο τερματοφύλακας αυτό το γκολ που δέχεται. Το φάουλ μεν ήταν καλά εκτελεσμένο, αλλά το τείχος νομίζω δεν είχε στηθεί σωστά. Έχουμε για την ολοκλήρωση εδώ. Άνοιξε το τείχος. Έφυγε ο Παπασάβας από το τείχος. Δόθηκε ο διάδρομος. Πέρασε η μπάλα. Και το 2-0 για την αναγέννηση Δερίνιας με τον Καντάτσια να σκοράρει το 2-0. Ένα φάουλ για την Δερίνια. Φάουλ με τον Θεράποντος να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Με πολύ φάλτσο γκολ! 3-0, φανταστικό γκολ από τον Θεράποντος, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι σε ένα άπιαστο σουτ. Το 3-0 για τους γηπεδούχους. Φοβερό γκολ, εξαιρετική εκτέλεση από τον Θεράποντος στην κλειστή γωνία του Φωτίου. Έγινε το 3-0. Εξαιρετικό τέρμα. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ στο παραθυράκι του Φωτίου, ο οποίος παρά την προσπάθειά του δεν κατάφερε να αποσοβήσει την τρίτη παραβίαση της εστίας του. Από εδώ θα φανεί καλύτερα το φάλτσο που πήρε η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα. Το 3-0 για την Δερίνια. Θεράποντος θα εκτελέσει, η μπάλα θα καταλήξει στο δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει την μπάλα ο Ταμού. Σωτηρίου θα σηκώσει, κεφαλιά από τον Αναστασίου στο δοκάρι, η μπάλα συνεχίζεται η φάση, η κόντρα όμως από τις κόντρες στον Βέσλεμ. Καντάτσια, Βέσλεμ άλλαξαν υπέροχα την μπάλα, η σέντρα στην περιοχή, το πλασέ και πάλι έξω από τον Σταυρινό.